Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, Έλληνες και μετανάστες εργαζόμενοι, η κομματική οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ αυτές τις μέρες διοργανώνει σε περιοχές της Αττικής εκδηλώσεις για Έλληνες και μετανάστες, στέλνοντας το μήνυμα ότι Έλληνες και μετανάστες ενωμένοι παλεύουμε ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και την καπιταλιστική εκμετάλλευση. Συμπορευόμαστε με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δυναμώνουμε το κοινό αγώνα ενάντια στο σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που όσο θα υπάρχει θα γεννάει κρίσεις, φτώχεια, πολέμους και προσφυγιά. Όπου και να κοιτάξουμε σήμερα στον καπιταλιστικό κόσμο, βλέπουμε τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, του ίδιου εκμεταλλευτικού συστήματος. Η μία όψη του νομίσματος είναι το τσάκισμα των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Είναι η επίθεση στη συνδικαλιστική δράση και στις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Είναι η επίθεση στο εισόδημα με το πετσόκομα μισθών και συντάξεων. Είναι η απαράδεκτη και άδικη φόρη που όλες διαδοχικά οι κυβερνήσεις έχουν επιβάλει. Είναι το μεγάλο κύμα της ακρίβειας που τα σπασμένα τα πληρώνουν ξανά οι λαοί. Η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος είναι ο υπεριαλιστικός πόλεμος, όπως αυτός που διεξάγεται αυτούς τους μήνες στην Ουκρανία με τη μετατροπή του λαού της σε σάκο του μπόξ για το μοίρασμα και ξαναμοίρασμα αγορών, πλουτοπαραγωγικών πηγών, για τους δρόμους μεταφοράς και τα δίκτυα φυσικού αερίου μεταξύ υπεριαλιστικών κρατών και ομήλων. Ο λαός της Ουκρανίας, που χρόνια άκουγε τις κυβερνήσεις του να διαφημίζουν τη γεωστρατηγική θέση της χώρας του και τη μετατροπή της σε διαμετακομιστικό κόμβο, ό,τι ακριβώς δηλαδή προπαγανδίζουν και οι ελληνικές κυβερνήσεις για τη χώρα μας, έγινε και αυτός θύμα ανταγωνισμών και των αντιθέσεων. Προσθέθηκε και αυτός στη μαύρη λίστα των θυμάτων του υπεριαλισμού, δίπλα στους λαούς της Ιουγκοσλαβίας, του Ιράκ, του Αφγανιστάν, της Συρίας, της Λιβύης και άλλων. Το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει ακόμα και σε συνεδριακά ντοκουμέντα για αυτές τις εξελίξεις, όπως πριν λίγα χρόνια στο 20ο συνέδριο, που εκτιμούσαμε ότι θα συνεχιστούν οι τοπικές και περιφερειακές συγκρούσεις ως έκφραση και αποτέλεσμα των οξυμένων ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και αντιθέσεων. Και μάλιστα προσδιορίζαμε και τα πιθανά πεδία των πολεμικών επιχειρήσεων, όπως στη Μέση Ανατολή, στο Αιγαίο, τα Βαλκάνια, τη Βόρεια Αφρική, τη Μαύρη Θάλασσα, την Ουκρανία, τη Βαλτική, την Αρκτική και τη θάλασσα της Νότιας και Ανατολικής Κίνας. Σήμερα προειδοποιούμε και πάλι το λαό ότι η πιθανότητα μιας νέας κλιμάκωσης και γενίκευσης του υπεριαλιστικού πολέμου είναι υπαρκτή και πιθανή, καθώς η αλλαγή συσχετισμού ανάμεσα σε υπεριαλιστικές δυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τη μία και η Κίνα και η Ρωσία από την άλλη αυξάνει τους ανταγωνισμούς, αφού οι πρώτοι θέλουν να διατηρήσουν τα ηνία τους και οι δεύτεροι επιδιώκουν να γίνουν Αμερικάνοι στη θέση των Αμερικάνων. Γι' αυτό και το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή είπε στο λαό μας να μην διαλέξει στρατόπεδο υπεριαλιστών που σφάζονται για τα δικά τους συμφέροντα και ανεξάρτητα από την προσωρινή επικράτηση του ενός ή του άλλου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα την πληρώσουν και πάλι οι λαοί. Ο υπεριαλιστικός πόλεμος δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Έχει αίτια που τον γεννούν και είναι το σύστημα της εκμετάλλευσης, ο καπιταλισμός. Ορισμένοι καλοθελητές, στην προσπάθειά τους να αθωώσουν τον καπιταλισμό, εμφανίζουν ότι ο πόλεμος είναι αποτέλεσμα ορισμένων στρεβλώσεων στην εφαρμογή του συστήματος ή ακόμα ότι είναι αποτέλεσμα ορισμένων φιλόδοξων και μανιακών ηγετών, αποκρύπτοντας δηλαδή την αλήθεια ότι από πίσω είναι υπεριαλιστικά κράτη και όμιλοι μονοπωλιακοί που κυνηγάνε το κέρδος
και όταν δεν μπορούν να το εξασφαλίσουν σε συνθήκες υπεριαλιστικής ειρήνης, με μειώσεις σε μισθούς και με ροκάματα, με τσάκισμα εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, το επιδιώκουν με τα όπλα. Σήμερα που δυναμώνει η αντιπαράθεση μεταξύ υπεριαλιστικών στρατοπέδων για την πρωτοκαθεδρία στο υπεριαλιστικό σύστημα, σήμερα που δυναμώνει η επίθεση στη ζωή, στο εισόδημα και τα δικαιώματα των λαών, είναι ανάγκη να συζητήσουμε για τις αιτίες αυτών των δεινών. Να βρούμε τον ένοχο και να δράσουμε για να απαλλαγούμε οριστικά και αμετάκλητα από όλα αυτά που αποτελούν κυριολεκτικά θηλιά που συνεχώς φύγει στο λαιμό των λαών. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ζήσαμε εικόνες και των δύο όψεων αυτού του συστήματος. Είδαμε τα προηγούμενα χρόνια χιλιάδες επιστημονικού δυναμικού και έμπειρου εργατικού δυναμικού να εγκαταλείπει τη χώρα μας και να αναζητά την τύχη του αλλού. Είδαμε τους χιλιάδες κατατρεγμένους των υπεριαλιστικών πολέμων να προσπαθούν να περάσουν από τη χώρα μας με την ελπίδα να βρουν μια καλύτερη ζωή για αυτούς και τα παιδιά τους. Είδαμε τους υπεριαλιστές του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ, τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας να βαφτίζουν τα θύματα των υπεριαλιστικών πολέμων εισβολής και να τους επιτίθενται με κατασταλτικούς μηχανισμούς, με τις δυνάμεις της Frontex και άλλα. Είδαμε το Αιγαίο και τη Μεσόγειο να γίνονται θάλασσες νεκρών και τα νησιά μας να γίνονται φυλακές ψυχών. Μάθαμε τραγικές ιστορίες, όπως αυτή της νεαρής κοπέλας από τη Σομαλία, που στην προσπάθειά της να ξεφύγει από τους κατασταλτικούς μηχανισμούς, βρήκε τραγικό θάνατο στα βουνά της Χίου, από πείνα και από δίψα, εν έτη 2022. Ακούσαμε συγκλονιστικές ιστορίες, μαρτυρίες προσφύγων και μεταναστών, που πέσανε θύματα δουλεμπόρων, πρεσβειών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων ευαγή ιδρυμάτων που εμπλέκονται με το λεγόμενο προσφυγικό μεταναστευτικό. Όπως η μαρτυρία μιας κοπέλας που λίγες εβδομάδες πριν βρέθηκε εγκλωβισμένη μαζί με άλλους 39 πρόσφυγες σε μια νησίδα στον Εύρο, έρμεα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των γεωπολιτικών παιχνιδιών και παζαριών, των αστικών τάξεων της Τουρκίας και της Ελλάδας, η οποία είπε «Είμαι εδώ σε ένα νησί, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, με 39 ακόμα άτομα. Μαζί μας είναι η γιαγιά μου 70 ετών και μια έγκυος στον 8ο μήνα με συσπάσεις που φοβάμαι ότι θα γεννήσει εδώ. Η 5χρονη Μαρία πέθανε από θανατηφόρο δάγκωμα σκορπιού. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι να τη βοηθήσω. Η μεγάλη της αδερφή Άγια, 9 ετών, δαγκώθηκε από σκορπιό το ίδιο βράδυ. Το 9χρονο κορίτσι ψήνεται στον Πυρετό. Φοβάμαι δεν θα τα καταφέρει μέχρι το πρωί. Το νησί είναι γεμάτο σκορπιούς και φίδια. Αυτή είναι η κόλαση επί της γης και κανείς δεν μας βοηθάει. Είμαστε το παιχνίδι ανάμεσα σε δύο χώρες. Δεν μας θέλουν, δεν μας ακούν, δεν μας βοηθούν». Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, μέσα σε αυτό το δράμα των προσφύγων και των μεταναστών καταραίει και ο μύθος των διαχωριστικών γραμμών, των λεγόμενων συντηρητικών και των δήθεν προοδευτικών κυβερνήσεων, των διάφορων αποχρώσεων διαχειριστών του ίδιου σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος. Όπως κατέρευσαν στη διαχείριση της προηγούμενης καπιταλιστικής κρίσης, όπως κατέρευσαν στη διαχείριση της πανδημίας, όπως μπαραλιάζονται κάθε μέρα στη διαχείριση της ακρίβειας, έτσι συμβαίνει και με το ζήτημα του προσφυγικού και μεταναστευτικού. Από τις μακρινές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με τον διαβολικά καλό Τραμπ, όπου στα σύνορα με το Μεξικό έχτιζε τείχος χιλιάδων μιλίων για να ανακόψει τις προσφυγικές ροές, στο δημοκράτη Μπάιντεν, όπου πριν λίγες μέρες 8 μετανάστες πνίγηκαν στον ποταμό Ρίο Γκράντε κοντά στο Τέξας στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη ΣΥΠΑ. Μέχρι τη μεγάλη σφαγή στη Μελίγια,
στα σύνορα της Ισπανίας με το Μαρόκο, όπου δεκάδες πρόσφυγες και μετανάστες από την Αφρική έπεφταν νεκροί με το σωρό ο ένας πάνω στον άλλον εξαιτίας της κρατικής καταστολής των κατασταλτικών δυνάμεων του Μαρόκο και της Ισπανίας, της αγαπημένης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, του προοδευτικού και σοσιαλδημοκράτη κύριου Σάνσεφ. Εικόνες αποτροπιασμού τη στιγμή που γη λίγα χιλιόμετρα παραπέρα στην πρωτεύουσα της Ισπανίας έστρωναν κόκκινα χαλιά και πολυτελή τραπέζια για τη σύνοδο των γερακιών του ΝΑΤΟ. Οι διαχωριστικές γραμμές καταραίουν και στο παράδειγμα της Ελλάδας, όπου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άνοιξε τα κολαστήρια τύπου Μόριας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα απογείωσε με το στίφαγμα σε αυτά χιλιάδων ανθρώπινων ψυχών. Με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να υπογράφει την απαράδεκτη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας που εγκλωβίζει στη χώρα μας χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες και τους μετατρέπει σε θύματα γεωπολιτικών παζαριών, και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να την υλοποιεί, γιατί όπως λέει το κράτος έχει συνέχεια. Μάλιστα, αξιοποιούν διάφορα πλαστά διλήμματα για να εμφανίζονται ότι τους χωρίζει άβυσσος. Για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία περηφανεύεται ότι προφύλαξε τα σύνορα από τους εισβολείς, όπως λέει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ που, όπως λέει, το άφησε εξέφραγο αμπέλι. Στείνουν πάνω στο βασανισμένο κορμί των λαών ένα ψευτοκαυγά γύρω από την υπεράσπιση των συνόρων της χώρας, τη στιγμή που και οι δύο αποδέχονται τον ατοϊκό αναθεωρητισμό που μιλάει για ατοϊκά σύνορα, που τροφοδοτεί την προκλητικότητα της τουρκικής αστικής τάξης, που έχει κάνει σουρωτήρι το Αιγαίο με τις ευλογίες του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Τη στιγμή που και οι δύο μαζί προωθούν τα σχέδια συνδιαχείρισης του Αιγαίου, που όμως η λεγόμενη συνδιαχείριση καμία σχέση δεν έχει με τη συνεργασία του ελληνικού και του τουρκικού λαού, που έτσι κι αλλιώς δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, αλλά είναι ένας ανελαίητος ανταγωνισμός μεταξύ των αστικών τους τάξεων και των μονοπωλιακών ομήλων, που θα διαγωνίζονται για το ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας και ουσιαστικά θα φέρει τον κίνδυνο πιο κοντά στην πόρτα των δύο λαών. Θα θέλαμε... και από αυτό το βήμα της σημερινής εκδήλωσης να αναδείξουμε την υποκρισία των αστικών κομμάτων και των εκπροσώπων του κοσμοπολιτισμού. Αυτές τις μέρες που διεξάγεται το Ευρωμπάσκετ, όλοι τους αποθεώνουν το Γιάννη Αντετοκούμπο και τα αδέρφια του για τις εμφανίσεις τους με την εθνική ομάδα, όταν γνωρίζουν ότι ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούμπο, πριν φτάσει εκεί που έφτασε, περιπλανήθηκε και αυτός στους δρόμους της Αθήνας, πουλώντας CD για να τα καταφέρει και για να επιβιώσει. Όπως ακριβώς δηλαδή κάνουν και σήμερα χιλιάδες μετανάστες που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξαπολύει εναντίον τους ένα τεράστιο πογκρόμ ελέγχων και συλλήψεων στο κέντρο της Αθήνας, στοχοποιώντας τους ως τους μοναδικούς υπεύθυνους για την εγκληματικότητα. Την ίδια στιγμή που με τη βία και την καταστολή προσπαθεί να απομοκρύνει τους μετανάστες από τη δομή του Ελαιώνα για να προχωρήσουν οι επιχειρηματικές business, χωρίς να δίνει οριστική λύση στα προβλήματα αυτών των ανθρώπων. Σύμφωνα με τη συνθήκη της Γενέβης, που βέβαια ήταν προϊόν ενός διαφορετικού διεθνού συσχετισμού στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα με την ύπαρξη της Σοβιετικής Ένωσης και άλλων σοσιαλιστικών κρατών. Επίσης, πριν λίγες μέρες, όλοι βγήκανε και συγχαρήκανε τη χρυσή πρωταθλήτρια στο ακόντιο Ελίνα Τζένκο. Αλλά όλοι ξέχασαν να πούν για το πόσα χρόνια αυτή η αθλήτρια
και άλλοι χιλιάδες μετανάστες δεύτερης γενιάς περιμένουν για να πάρουν την ελληνική υπηκότητα και πολλές φορές αυτοί όταν τους δίνεται για να αποκτούν τα αστικά κόμματα και οι κυβερνήσεις πελατολόγιο μπροστά στις εκλογικές αναμετρήσεις και να τους υφαρπάζουν την ψήφο. Την υποκρισία για τα δικαιώματα των μεταναστών τη βλέπουμε και στα απαράδεκτα ταξικά και γραφειοκρατικά εμπόδια που πολλαπλασιάζονται από τη μία κυβέρνηση να δίνει τη σκυτάλη στην επόμενη, όπως για παράδειγμα για την απόκτηση ηθαγένειας από μετανάστες που μένουν χρόνια στη χώρα μας, που έχουν φτιάξει εδώ τις οικογένειές τους και τους φορτώνονται νέα χαράτσια και παράβολα, διαρκείς εξετάσεις και τράπεζες θεμάτων με θέματα που ακόμα και Έλληνες πτυχιούχοι πανεπιστημίων δυσκολεύονται να απαντήσουν. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ γιατί δεν σκύβουμε το κεφάλι, γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τη φτώχεια, την ανεργία, με την εκμετάλλευση, τους πολέμους, την προσφυγιά, με την καπιταλιστική βαρβαρότητα στην Ελλάδα και σε κάθε χώρα. Είμαστε εδώ γιατί ξέρουμε ότι είναι κοινός ο εχθρός. Ανεξάρτητα αν γεννηθήκαμε στην Ελλάδα, στη Γεωργία, στην Αλβανία, στην Ασία, στην Αφρική, σε άλλες χώρες της Ευρώπης, στην Αμερικάνικη Ήπειρο. Ο εχθρός είναι παντού ο ίδιος. Είναι το καπιταλιστικό σύστημα, ο υπεριαλισμός. Αυτοί που σε συνθήκες υπεριαλιστικής ειρήνης αρπάζουν το ψωμί από το τραπέζι των εργαζομένων είναι οι ίδιοι που ξεσπιτώνουν και σπρώχνουν στην προσφυγιά χιλιάδες ανθρώπους, γυναίκες, γέρους και παιδιά στην Αφρική, στη Συρία, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στην Ουκρανία, στα Βαλκάνια. Πίσω από τις ανθρώπινες τραγωδίες, τις μαζικές σφαγές, το δουλεμπόριο, την άγρια εκμετάλλευση με την καταπάτηση των πιο στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βρίσκεται η ακόριστη δίψα των καπιταλιστών για όλο και μεγαλύτερο κέρδος. Σε αυτή την πορεία που ακολουθούν οι ξεκληρισμένοι πρόσφυγες, πέφτουν κυριολεκτικά από την κόλαση του υπεριαλιστικού πολέμου στη ζούγκλα της υπεριαλιστικής ειρήνης, της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και βαρβαρότητας. Στις χώρες που πάνε, βιώνουν μαζί με τους ντόπιους εργάτες τις συνέπειες μιας πολιτικής που μπροστά στο κέρδος των λίγων δεν υπολογίζει τίποτα. Το αστικό σύστημα και τα κόμματά του απεχθάνονται την ταξική ενότητα, φοβούνται την ενιαία πάλη των εργαζομένων. Γι' αυτό το λόγο βαφτίζουν τρομοκρατία, τη ριζοσπαστικοποίηση και τον προλεταριακό διεθνισμό. Βάζουν έντεχνους διαχωρισμούς ανάμεσα στους ντόπιους και μετανάστες εργαζόμενους, όπως το χρώμα του δέρματος, τη θρησκεία και τον τόπο καταγωγής. Οι εργαζόμενοι να θυμηθούν και να σκεφτούν ότι οι έντεχνοι διαχωρισμοί δεν είναι καινούργιο φαινόμενο που αξιοποιείται μόνο μεταξύ των Ελλήνων και των μεταναστών εργαζομένων. Το κάνανε στο παρελθόν και το κάνουν και τώρα όλα τα κόμματα του συστήματος, διαχωρίζοντας το λαό μας πότε σε δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, πότε σε υπόγεια και ρετυρέ, για να αποφύγουν την ταξική ενότητα των εργατών, που είναι η δύναμη που μπορεί να τους ανατρέψει. Αλλά ρωτάμε, τι έχουν να χωρίσουν οι εργαζόμενοι? Τι έχουν να χωρίσουν οι εργαζόμενοι που δουλεύουν με τον κατώτατο μισθό των 713 ευρώ, που ζήσανε την κοροϊδία της λεγόμενης αύξησης του με μόλις 1,66 ευρώ την ημέρα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όπου ο κύριος Τσακαλώτος του ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν πανηγύριζε, αφού όπως έλεγε, ό,τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι, καλό είναι. Βλέπετε, όλοι οι επίδοξοι σωτήρες και οι μνηστήρες της καπιταλιστικής διαχείρισης είναι ενιαίοι στο γεγονός ότι θέλουν τους εργαζόμενους με μειωμένες απαιτήσεις να βολεύονται με τα ψίχουλα για να συνεχίζουν να κερδίζουν και να την περνάνε μπέικα οι καπιταλιστές. Τι έχουν να χωρίσουν οι εργαζόμενοι που δουλεύουν
με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με συμβάσεις της μίας ημέρας και της μίας εβδομάδας, με το βούρδουλα της εντατικοποίησης, με τη σύγχρονη σκλαβιά της τηλεργασίας που αξιοποιείται για να καταστρατηγούνται δικαιώματα των εργαζομένων στο ωράριο, στον ελεύθερο χρόνο, στα ρεπό και να καθιερώνουν τη δουλειά ήλιο με ήλιο. Τι έχουν να χωρίσουν οι εργαζόμενοι που πέφτουν θύματα των εργατικών ατυχημάτων εξαιτίας της απουσίας μέτρων πρόληψης και προστασίας στους χώρους δουλειάς επειδή η εργοδοσία τα θεωρεί κόστος. Τι είχαν να χωρίσουν αλήθεια οι εργαζόμενοι στο ιχθυοτροφείο της Πρέβεζας, όπου πριν λίγες μέρες ένας Έλληνας και ένας μετανάστης εργαζόμενος εξαιτίας μιας έκρηξης έπεσαν νεκροί μέσα στο χώρο δουλειάς τους, κυριολεκτικά ο ένας δίπλα στον άλλο. Τι είχε να χωρίσει ο 17χρονος διανομέας στον Οροπό, που σκοτώθηκε πριν λίγες μέρες την ώρα της δουλειάς του, με τους δεκάδες διανομής που πέφτουν θύματα για ένα μεροκάματο και που κυβέρνηση και εργοδοσία τους αφήνουν εκτεθειμένους να παλεύουν πότε με τον καύσωνα, πότε με την πλημμύρα και πότε με το χιονιά. Τι έχουν να χωρίσουν οι εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν το μεγάλο κύμα της ακρίβειας, που πληρώνουν κάθε μέρα την εμπορευματοποίηση της ενέργειας, την πράσινη ανάπτυξη και τον υπεριαλιστικό πόλεμο στα καύσιμα και στους λογαριασμούς του ρεύματος. Τι έχουν να χωρίσουν όλοι αυτοί που απειλούνται και εκβιάζονται από τους παρόχους της ηλεκτρικής ενέργειας, που τους κόβεται το ρεύμα επειδή αδυνατούν να αποπληρώσουν τους λογαριασμούς. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας περηφανεύεται για τα διάφορα ΠΑΣ, τα οποία είναι και αυτά από την τσέπη και πάλι του φορολογούμενου εργαζόμενου και βέβαια με αυτά δεν ΠΑΣ πουθενά. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη σύμφωνη γνώμη και ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ αντί να καταργούν, μονιμοποιούν τους άδικους φόρους κατανάλωσης που φορτώνονται στο λαό. Τη στιγμή μάλιστα που ο λαός στενάζει, τη στιγμή που τον προετοιμάζουν για έναν από τους πιο δύσκολους χειμώνες, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ψήφισαν στη Βουλή διάταξη για να έχουν οι εφοπλιστές προνόμια και αφορολόγητο πετρέλαιο. Μάλιστα, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι ο πιο δύσκολος και από το χειμώνα του 1942, δηλαδή όταν η χώρα βρισκόταν κυριολεκτικά σε πόλεμο. Βέβαια, ο κύριος Γεωργιάδης πρέπει να γνωρίζει ότι έχει ο καιρός γυρίσματα, γι' αυτό ας προσέχει τους παραλληλισμούς του, καθώς το χειμώνα του 42 τον διαδέχτηκε ο Δεκέμβρης του 44 και ο μεγάλος αγώνας του λαού μας. Και αυτή τη φορά το κόμμα μας, ο λαός μας, είναι πιο έμπειροι για να δώσουν οριστική λύση προς τα μπρος. Και τότε θα μιλάμε για πραγματική ανατροπή, όχι για μούφα κυβερνητικές εναλλαγές, όπως έχει συνηθίσει να στείνει το γνωστό παιχνίδι με το ΣΥΡΙΖΑ και τους υπόλοιπους. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε όλους αυτούς που κατά διαστήματα προβαίνουν σε ομό αντικομουνισμό, αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσώπους αστικών πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα, όλους αυτούς που επιτίθενται στο σοσιαλισμό που γνώρισε η ανθρωπότητα και τον κατηγορούν για έλλειψη ελευθεριών και δικαιωμάτων, να μιλάνε εν έτη 2022 για βελτία παροχής ενέργειας, για περιορισμένη χρήση οικοσυσκευών, για σκοτεινές γειτονιές, για εναλλακτικές μορφές θέρμανσης στα σπίτια των λαϊκών οικοκυριών, δηλαδή να γίνουν καθεστώς τα μαγκάλια και οι ηλεκτρικές κουβέρτες και να γεμίζουν τα δελτία των ειδήσεων με ανθρώπους, με μικρά παιδιά και γερόντους που κάηκαν ζωντανοί στην προσπάθειά τους να ζεσταθούν. Ουσιαστικά το ομολογούν και οι ίδιοι ότι όποιες προσπάθειες που κάνουν για τη λεγόμενη ενεργειακή αυτάρκεια δεν αφορούν τις ανάγκες του λαού, αλλά τις ανάγκες της κερδοφορίας των εφοπλιστών και των βιομηχάνων. Συντρόφισσες και σύντροφοι,
Φίλες και φίλοι, τις τελευταίες μέρες γίνεται πολλή συζήτηση στα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι υπάρχουν, λέει, κλάδοι που ζητάνε εργαζόμενους και δεν βρίσκουν. Επιδιώκουν με αυτή τη συζήτηση το ζήτημα της ανεργίας, που είναι σύμφυτο με το καπιταλιστικό σύστημα και την εξέλιξή του, να το αναγάγουν και αυτό στη λεγόμενη ατομική ευθύνη. Κάνουν δηλαδή ό,τι έκαναν και σε συνθήκες πανδημίας, ό,τι κάνουν κάθε φορά σε κάθε φυσική καταστροφή. Και προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο άρρωστος φταίει για την αρρώστια του, ότι ο κατεστραμμένος φταίει για την καταστροφή του και ότι ο άνεργος φταίει για την ανεργία του. Αυτό που δεν μας λένε οι κυβερνήσεις, τα αστικά κόμματα, τα παπαγαλάκια τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι με τι όρους εργασίας και με τι συνθήκες καλούν τον κόσμο να πάει να εργαστεί. Δεν λένε κουβέντα για τους εργαζόμενους στη λεγόμενη μεγάλη βιομηχανία της χώρας, τον τουρισμό, όπου δουλεύουν ήλιο με ήλιο, σε άθλιες συνθήκες διαμονής, ακόμα και μέσα σε σκηνές. Στη μεγάλη βιομηχανία του τουρισμού, όπου πίσω από τις βιτρίνες και τις διαφημιστικές καμπάνιες βρίσκονται οι εξαθλειωμένοι εργαζόμενοι, λιπόθυμοι ή ημιλιπόθυμοι, ακόμα και νεκρούς είχαμε τα τελευταία χρόνια. Μας υποδεικνύουν να πάμε να δουλέψουμε, λέει, εργάτες γης, αλλά κανείς δεν βγάζει άχνα για τις άθλιες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των μεταναστών εργατών γης στη Μανολάδα, στο Μαραθώνα, στα Μέγαρα και αλλού. Εκεί που αξιοποιούν την ανάγκη των εργαζομένων για ένα μεροκάματο και τους έχουν να δουλεύουν ήλιο με ήλιο, να ζουν μέσα σε τσαντήρια και να δέχονται τις εργοδοτικές απειλές και την τρομοκρατία. Αυτή τη ζωή θέλουν για τους εργαζόμενους, γιατί ακριβώς πάνω στη δική μας φτώχεια στηρίζονται τα δικά τους πλούτη. Αλήθεια, όλοι αυτοί που μας υποδεικνύουν πού να πάμε να δουλέψουμε, γιατί δεν πάνε οι ίδιοι να δουλέψουν εκεί? Γιατί δεν στέλνουν τα δικά τους τα παιδιά και κουνάνε το δάχτυλο στα παιδιά του λαού? Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η ίδια η ζωή και η πείρα έχει αποδείξει ότι όπου ξεπεράστηκαν οι ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές μεταξύ εργαζομένων, όπου Έλληνες και μετανάστες εργαζόμενοι βρέθηκαν από κοινού στον αγώνα, κατάφεραν να έχουν ορισμένες νίκες και κατακτήσεις. Όπως για παράδειγμα η υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στους οικοδόμους, η αναδίπλωση της e-food σε λίγα μόνα 24 ώρα, η μεγαλειώδης κινητοποίηση των εργατών γης στη Μανολάδα και στο Μαραθώνα για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ζωής. Από την εξέγερση του Καζακστάν, που η καπιταλιστική Ρωσία του Πούτιν κατέπνιξε με τη στήριξη και την ένοχη σιωπή των Ευρωπαίων και Αμερικάνων υπεριαλιστών, γιατί παρά τις όποιες διαμάχες απέναντι στον εξεγερμένο λαό είναι ενιαίοι. Από την εξέγερση του λαού της Σρι Λάνκα, τις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις στη Μεγάλη Βρετανία, των εργατών του μετρό, των λιμενεργατών, των υγειονομικών, των εργαζομένων στις αερομεταφορές και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, τις μεγάλες απεργίες στην Ισπανία, όπως των εργαζομένων της Ryanair, την καθολική απεργία των εργαζομένων στα αεροδρόμια της Λισαβόνας και του Πόρτο, από τις απεργίες των σιδηροδρομικών στην Ολλανδία και στη Γαλλία, από τις μεγάλες απεργίες των λιμενεργατών στη Γερμανία, από τα μεγάλα μέτωπα αγώνα εδώ στην Ελλάδα, όπως στη Μαλαματίνα, στη Λάρκο, την Κόσκο, όπως τα πανεπιστήμια της χώρας αυτές τις μέρες που οι φοιτητές δίνουν μάχη για τα δικαιώματά τους στις σπουδές και στο πτυχίο, χωρίς επιχειρήσεις και αστυνομία μέσα στις σχολές. Από όλα αυτά αναδεικνύεται ότι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου οι λαοί έχουν νεύρο, υπάρχουν σημάδια διεκδικητικής ανάτασης, ότι ο γίγαντας λαός βρυχάται και μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις προς όφελός του, αν μπει στο προσκήνιο πιο αποφασιστικά. Αυτό φοβούνται οι καπιταλιστές και τα αστικά κόμματα και γι' αυτό προετοιμάζονται. Γι' αυτό ενισχύουν συνεχώς το νομοθετικό πλαίσιο για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες,
για τη λειτουργία των συνδικάτων, για την κήρυξη απεργιών, για τις διαδηλώσεις του λαού μας. Γι' αυτό στείνουν δίκτυα νόμιμων και παράνομων παρακολουθήσεων. Γι' αυτό οι εκπρόσωποι των αστικών κομμάτων διαγωνίζονται για το ποιος είναι πιο ικανός να διαχειριστεί τη λαϊκή δυσαρέσκεια, για να εξασφαλίζεται η λεγόμενη κοινωνική συνοχή, δηλαδή να εξασφαλίζεται η σιγή νεκροταφείου απέναντι στη βάρβαρη πολιτική. Να μην επιτρέψουμε να περάσει, να τσακιστεί το κλίμα αναμονής που καλλιεργούν με καταμερισμό το πολιτικό προσωπικό της αστικής τάξης της χώρας. Απ' τη μία η Νέα Δημοκρατία που λέει ότι δεν φεύγει στα δύσκολα, που επιχειρεί να επιβάλλει τη σιωπή, πότε στο όνομα της πανδημίας, πότε στο όνομα των λεγόμενων εθνικών στόχων, και ταυτόχρονα διαφημίζει ότι τώρα η χώρα χρειάζεται σταθερότητα. Άρα, που καιρός για αγώνες και διεκδικήσεις, τα κεφάλια μέσα. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ, που διατυμπανίζει ότι με τους αγώνες δεν βγαίνει τίποτα και θέλει το λαό να παρακολουθεί σαν χάνος την βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική και να περιμένει πότε θα κηρύξει ο Μητσοτάκης εκλογές, μπας και γίνουν και αυτοί Μητσοτάκης στη θέση του Μητσοτάκη. Η ζωή και οι ανάγκες του λαού μας δεν μπορούν να περιμένουν. Ο λαός έχει δικαίωμα να εκφράζεται και να διεκδικεί το δίκιο του κάθε μέρα, κάθε ώρα και όχι μόνο με την ψήφο κάθε 4 χρόνια και αυτό κάτω από εκβιαστικά και ψεύτικα διλήμματα. Την αναμονή τη ζήσαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Τη ζήσαμε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης καπιταλιστικής κρίσης. Τη ζήσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και αντί να βλέπουμε φως στο τούνελ, όπως μας έλεγαν όλες οι κυβερνήσεις, είδαμε να πηγαίνουμε από το μικρότερο κακό στο μεγαλύτερο. Το ΚΚΕ έχει λόγο καθαρό. Μπορεί και κοιτάει τον εργατικό λαϊκό κόσμο στα μάτια, γιατί δεν λέρωσε τα χέρια του στο βούρκο της αστικής διαχείρισης. Το κάλεσμα αγώνα που απευθύνει, το απευθύνει με κριτήριο τις εργατικές λαϊκές ανάγκες και γνωρίζουμε καλά ότι αντικειμενικό συμφέρον από αυτόν τον αγώνα έχουν ευρύτερες εργατικές λαϊκές δυνάμεις που μπορεί να μην συμφωνούν σε όλα μαζί μας, να έχουν τους δισταγμούς τους, ακόμα και ριζικές διαφωνίες με το ΚΚΕ. Εμείς απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους να μπουν μαζικά στον αγώνα. Έχουμε την πίστη ότι μπορούν να βγάλουν ευρύτερα συμπεράσματα από τη συμμετοχή τους και τη δράση τους. Δεν τους βλέπουμε καχύποπτα, ούτε τους κοιτάμε αφιψηλού. Ξέρουμε ότι εργατικός λαϊκός κόσμος που τα προηγούμενα χρόνια εμπιστεύτηκε ή στήριξε τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τους άλλους, πλήττονται το ίδιο, προβληματίζονται και αντικειμενικά η θέση τους είναι στο μεγάλο αγώνα που πρέπει να δώσει ο λαός μας για την ίδια του τη ζωή και τα παιδιά του. Ό,τι κερδίθηκε άλλωστε, κερδίθηκε με αγώνα. Τώρα είναι η ώρα να κλιμακωθεί η πάλη του λαού μας για όλα αυτά που τον πνίγουν. Οι εστίες αγώνα σε γειτονιές, σε χώρους δουλειάς και νεολαίας να γίνουν περισσότερες. Στις 13 του Σεπτέμβρη διαδηλώνουμε έξω από τα γραφεία των παρόχων της ενέργειας που στέλνουν υπέρογκους λογαριασμούς, που απειλούν τον εργατικό λαϊκό κόσμο, που βυθίζουν στο σκοτάδι τα λαϊκά σπίτια. Στις 15 του Σεπτέμβρη διαδηλώνουμε έξω από το Υπουργείο Οικονομικών για μέτρα απέναντι στην ακρίβεια, γιατί η ζωή μας δεν χωράει σε vouchers και pass. Προετοιμάζουμε παντού μεγάλη πανελλαδική, πανεργατική απεργία. Έλληνες και μετανάστες εργαζόμενοι, επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι, φοιτητές και μαθητές, ενώνουμε τις δυνάμεις μας, σπάμε τους δισταγμούς, ξεπερνάμε τις απογοητεύσεις, γιατί όσα δεν τα φέρνει ο χρόνος, τα φέρνει η στιγμή. Η υπόθεση της ανατροπής του βάρβαρου συστήματος πρέπει να είναι και αντικειμενικά είναι στην ημερήσια διάταξη. Οργανωμένος λαός που θα συμπορεύεται με το ΚΚΕ μπορεί να ανοίξει το δρόμο της ανατροπής, γιατί μόνο έτσι μπορεί να μπει οριστικό τέλος
στο φαύλο κύκλο των καπιταλιστικών κρίσεων και της καπιταλιστικής ανάπτυξης που μόνιμα στόχο έχουν τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να δοθεί οριστικό τέλος στους ανελαίητους ανταγωνισμούς μεταξύ καπιταλιστικών κρατών και μονοπωλιακών ομίλων. Να σταματήσει κριτήριο να είναι το κέρδος των λίγων και να έρθουν στο προσκήνιο οι σύγχρονες ανάγκες των πολλών. Είναι αυτό που δεν έχουμε δοκιμάσει. Και αυτή η δοκιμή, να είστε σίγουροι ότι πικρή γεύση θα αφήσει μόνο στους εχθρούς του λαού μας. Όπως επίσης σίγουρο είναι ότι τα επόμενα χρόνια θα γραφτούν νέες σελίδες στο μεγάλο βιβλίο των αγώνων του λαού μας. Ας βάλουμε όλοι το χέρι μας για να γραφτεί και ο επίλογος της οριστικής νίκης των λαών για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό, για το σοσιαλισμό. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες.